Ραχδαίε είναι οι εξελίξει στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώ η Ομπρέλα καταθέτει κείμενο με πρωτοβουλία τον Νίκου Φίλι, πάνω Σκουρλέτη και Ευκλήδη Τσακαλώτου, με το οποίο κάνει σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, προαναγγελώντα ταυτόχρονα την αποχώρησή τη από το κόμμα. Στο κείμενο που θα καταθέσει η Ομπρέλα στην προσεχή συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται λόγο για ένα κόμμα που είναι σε αποδρόμη και αποτυπώνεται η βαθιά ανησυχία, αλλά και η συλλογική αίσθηση ότι μετέχουμε σε ένα κόμμα που τι να μην έχει με οποιονδήποτε πολιτικό κεντ Σχέση με την αριστερά. Στο επίκεντρο του κειμένου τη ομπρέλα βρίσκεται τόσο ο Στέφανο Κασελάκη όσο και ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο ήταν εκείνο που έφερε προ ψήφιση τι αλλαγέ στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώ σύμφωνα με του συντάκτε τη πλατφόρμα άνοιξαν τον δρόμο σε δράμα ολοκληρωτική μετάλλαξη του κόμματο σε απροσχημάτιστα αρχηγικό, με ελαίο Θεού πρόεδρο, πηγή όλων των εξουσιών που ασκεί αδιαμεσολάβητα την ηγεσία χωρί να αισθάνεται την ανάγκη σύγκληση των εκλεγμένων συλλογικών κομματικών οργάνων. Καθώ άρχισαν ήδη να συγκεντρώνονται υπογραφέ στήριξη στη νέα πολιτική κίνηση, τι εξελίξει είχε προαναγγείλει ο Δημήτρη Βίτσα, αναφέροντα και το όνομα Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά. Το κείμενο τη Ομπρέλα επιβεβαιώνει πλήρω το ρεπορτάζ του ProNews.gr περί δημιουργία ενό νέου κόμματο, αλλά κυρίω τη στάση που θα κρατήσει ο τέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξι Τσίπρα, ο οποίο στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη.